Βεβαίως. Λοιπόν, συγκρατούμε την εικόνα και τη φανταζόσαστε πάνω σας. Θα ήθελα να φανταστείτε αυτό το αστέρι πάνω σας, από τον αφαλό σας. Δείτε το μικρό γύρω από τον αφαλό, να βγαίνει από το τετράγωνο που υποδείξαμε και να καταλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερο χώρο, τόσο όσο να είναι σαν το δωμάτιο και πιο έξω από το δωμάτιο. Βοηθάτε με την αναπνοή. Και όταν εσείς αποφασίσετε, κάντε την αντίστροφη διαδικασία, φέρνοντας το πολύ μεγάλο αστέρι σας όλο σε σμίκρινση, να σας πλησιάζει, μην το πάτε μέσα στον αφαλό, αφήστε το γύρω σας. Αυτό το αστέρι, όταν θα φτάσει δίπλα σας, γύρω σας, θεωρήστε ότι βρίσκεται μέσα σε μια εθερική, υπέροχη σφαίρα και αυτή είναι η σφαίρα της ενσάρκωσής σας. Στο κέντρο αυτής της σφαίρας είναι ο ομφάλιος λόρος σας. Είναι ο ομφαλός της γης σας. Και στείλτε τον προς τα πάνω, ευθεία κάθετα επάνω, να ενωθεί με το 7ο ενεργειακό σας κέντρο, στη μέση του κρανίου ψηλά, στην πηγή σας. Όσοι δεν το μπορούν να το οραματιστούν, ας θεωρήσουν σαν να έχει επιτευχθεί, σαν να έχουν ενώσει εσωτερικά τον ομφάλιο λόρο με το 7ο. Αυτό είναι ένα δίπολο. Νότιος πόλος, ο ομφάλιος λόρος μέσα, και βόρειος πόλος, το 7ο. Από αυτό το δίπολο, σαν αγωγό, προσλαμβάνουμε πνευματική αναπνοή από ψηλά, και τη διοχετεύουμε μέσα στον ομφαλό μας, από μέσα. Ο ομφαλός αναπνέει με πνευματική ενέργεια και όλη μας η ενσάρκωση μπορεί να ανταποκριθεί.
ελέγχουμε το αστέρι μας και το δυναμώνουμε. Παραμένουμε ασφαλείς μέσα στη σφαίρα μας, τη σφαίρα της ενσάρκωσης. Τη σφαίρα αυτή μπορούμε να αυξάνουμε και να μειώνουμε κατά βούληση. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας με αναπνοές και ηρεμούμε. Όταν κάνουμε τέτοιους οραματισμούς, τη στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια, τα ανοίγουμε πολύ αργά και πάντα κατά την εκπνοή. Ατομικό κανάλι. Όταν ξεκινάμε τη διαδικασία του ατομικού μας καναλιού, να το κατασκευάσουμε, χρησιμοποιούμε τον όρο ιστάμεθα. Ίσταμε. Αυτή είναι η στάση, η κάθετη στάση, όπου ολόκληρο το είναι μας είναι μια κεραία, είναι ένας άξονας. Αυτή τη στάση έχουμε ακόμη και αν είμαστε καθιστοί, ακόμη και αν είμαστε ξαπλωμένοι, ακόμη και αν είμαστε σε οποιαδήποτε σωματική κατάσταση και στάση. Η στάμεθα έχει μια εσωτερική έννοια που έχει άμεση επίπτωση σε όλο το ψυχοσωματικό μας κύκλωμα. Ο λόγος που έχουμε βάλει το κέντρο της κεφαλής ενεργό είναι για να δείξουμε ακριβώς το ίσταστε. Είναι η ενεργοποίηση της υπαρξιακής κατάστασης. Είμαι. Και είμαι γιατί μέσα στην κεφαλή το πουλί της χαράς από το τόπο του νου και της καρδιάς του Θεού
έχει εγκατασταθεί μέσα στον τόπο το μυστικό της κεφαλής. Μέσα. Και από εκεί φτερουγίζει στην καρδιά. Και από την καρδιά ακτινοβολεί. Ιστάμεθα λοιπόν. Στάση πρώτη. Οραματιζόμαστε ενεργειακό κύλινδρο γύρω μας που συγκεκριμενοποιεί τον ατομικό μας χωρόχρονο. Ο ατομικός κύλινδρος γύρω μας είναι σαν ένα κομμάτι από το χώρο και το χρόνο μας, δηλαδή από μία διάσταση που εμπεριέχει όχι μόνο το τοπικό γίγνεσθε, είμαι εδώ σε αυτό το δωμάτιο και έχω ύψος 1,60 και μπορώ να φανταστώ το κανάλι μου μέχρι το ταβάνι και μέχρι το άλλο πάτωμα. Έχει να κάνει με το υπαρξιακό είναι μου, που μπορεί να είναι απέραντο, που μπορεί να φτάνει στον ήλιο και μπορεί να φτάνει στα έγκατα της γης, που μπορεί να φτάνει σε σύμπαντα και μπορεί να φτάνει σε κολάσεις. Είναι το ενεργειακό μου γίγνεσθε. Αυτό οριοθετείτε. Αυτό κατανοείτε και αρχίζει και γίνεται συγκεκριμένο και απτό. Διαθέτει βόρειο πόλο, νότιο πόλο, κάθετο άξονα συμμετρίας. Από το πρωί που ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία παρουσίασης της πρώτης επαφής με το ιόχρωο δίκτυο, επαναλαμβάνω και επισημαίνω την αναγκαιότητα της κατεύθυνσης. Υπάρχει βόρειος πόλος πάντα και νότιος πόλος πάντα. Και πρέπει να έχω επίγνωση προς τα πού είμαι στραμμένη ενεργειακά, από πού προσλαμβάνω, πού γιώνω, ποιος είναι ο στόχος μου. Πρέπει να έχω κατεύθυνση στη σκέψη μου. Πού στέλνω τη σκέψη μου. Από πού έρχεται μια σκέψη. Πού στη ζωή μου αποφασίζω να καταθέσω το δυναμικό μου, την ενέργειά μου. Πού δεν την καταθέτω. Και αυτός ο άξονας, ο κεντρικός, γιατί το ανθρώπινο σώμα είναι καταπληκτικά συμμετρικό, περνάει από τον ιερό τόπο μέσα στο κεφάλι, περνάει από το αστέρι της ενσάρκωσης, μέσα από τον ομφαλό, ανεβαίνει τόσο όσο μπορεί η φαντασία μας να το στείλει και να το δεχθεί και κατεβαίνει τόσο όσο επίσης η φαντασία μας μπορεί να το στείλει και να το δεχθεί. Για λόγους συγκεκριμένους, επειδή η γη μας είναι ένας πλανήτης της οδύνης και του πόνου, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση από τον υλικό φορέα να παραλάβει τον ψυχικό κραδασμό και να εναρμονιστεί μαζί του,
Φροντίζουμε η νότια διείσδυση του άξονά μας προς τα κάτω, το βάθος, να μην είναι χαοτικό και κάνουμε έναν οραματισμό ότι φθάνει μέχρι την καρδιά της γης που τη φανταζόμαστε σαν, σαν έναν ήλιο. Δηλαδή, όπως ο ήλιος είναι εκεί ψηλά και θα στείλουμε την κεραία μας μέσα στην καρδιά του ήλιου, όπου το θεωρούμε ιερό γιατί είναι πυρήνας. Έτσι λοιπόν στέλνουμε τον άξονά μας προς τα κάτω, μέσα στην καρδιά της γης, που είναι ο ηλιακός πυρήνας της. Και έτσι ορίζουμε το βόρειο και νότιο πόλο μας ιερό. Και έχουμε προσλαμβάνουσες από την ιερή γη και από τον ιερό ήλιο. Και πολλαπλές συντεταγμένες. Οι συντεταγμένες μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Όταν μάθετε να οραματίζεστε συντεταγμένες για το σώμα σας, θα αρχίσετε να έχετε και αντίληψη της μετατόπισης αν είστε στον άξονά σας ή δεν είστε. Αν το νοητικό σας είναι στον άξονα και το αστρικό έχει μετατοπιστεί. Να ξέρετε ότι υπάρχουν συσκευές οι οποίες το καταγράφουν. Εδώ και χρόνια είχα δει τέτοιες συσκευές έμπρακτα και ομολογώ ότι δεν είχα τα αντανακλαστικά να καταγράψω ούτε πόσες λέγανε ούτε τίποτα, διότι ήταν τόσο το σοκ της αποκάλυψης ότι κάτι που δεν έβλεπα, ο άλλος πάταγε ένα κουμπάκι, κοίταζε και έλεγε το μαγνητικό σου πεδίο είναι μετατοπισμένο τόσο και... Τι λένε. Και από το σοκ έκανα στροφή και πήγα παρακάτω. Τώρα αν το συναντούσα θα κοίταζα εάν είναι επαρκές για αυτό που θέλω εγώ να δω. Έτσι. Αλλά τότε ήταν σοκ και μόνο το θέμα. Ένα είδος φασματογράφου ήταν. Τι να σου πω τώρα. Εκτός από το σοκ δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Μαγνητικής καταγραφής. Ναι. Μαγνητική καταγραφή. Το θέμα ήταν ότι εγώ ένιωθα μόνο τη δυστυχία μου και εκείνος μου μιλούσε για μετατόπιση του μαγνητικού μου πεδίου. Δεν μπορούσα να τα συνδέσω. Τα θεωρούσα άσχετα. Έτσι. Με τις συντεταγμένες λοιπόν είναι σαν να έχετε ένα τετράδιο παιδικό από αυτά της αριθμητικής με τα τετραγωνάκια, ένα χαρτί μιλιμετρέ που χρησιμοποιούμε στη γεωμετρία και εκεί πάνω ξέρετε ότι μπορείς να κάνεις μεγέθηση και σμίκρυνση με μεγάλη ακρίβεια. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μπορείς να οραματιστείς τον εαυτό σου με συντεταγμένες, είναι σαν να βλέπεις το σχέδιό σου σε μιλιμετρέ χαρτί, αν το θεωρείς ως επιφάνεια και όχι σε όγκο. Έτσι, λοιπόν. Και βλέπεις τη μετατόπιση υπογωνία. Ότι ο άξονα σου αντί να πηγαίνει επάνω πάει έτσι. Και μαθαίνεις και τους τρόπους με τους οποίους αυτό το επαναμαγνητίζεις. Έλα πίσω, στάσου εκεί, ενώσου. Πώς θα ένωνες μία ζύμη που έχει κάνει μία διακλάδωση. Θα την ξανάβαζες κοντά-κοντά και θα τη δούλευες. Να ενοποιηθεί πάλι.
Έτσι δουλεύεις. Είναι τόσο απτό, τόσο συγκεκριμένο. Ράβεις την άβρα, όπως ράβεις το δίχτυ, τόσο συγκεκριμένο.